απόσταση των σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Αλλά και όλοι οι συνταξιούχοι εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και καλούμε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί. Στα χαρακόμματα βρίσκονται και πάλι οι συνταξιούχοι των σωμάτων ασφαλείας, του στρατού και της αεροπορίας. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης πως οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου θα μείνουν στα χαρτιά, εμβρόντιτοι οι ένστολοι συνταξιούχοι είδαν να αναρτώνται ενημερωτικά σημειώματα πληρωμών των συνταξιών τους για τον Ιανουάριο, συνεχίζοντας και παγιώνοντας ουσιαστικά το καθεστώς των περικοπών. Οι αρνητικές εκπλήξεις συνεχίζονται και δεν θα μείνουν όμως αναπάντητες, προειδοποιούν οι συνδικαλιστές. Ο γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, που περιέχει τις επαχθέστατες διατάξεις για εμάς, έχει καταρριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την Παρασκευή, μεθαύριο, γίνεται η δίκη των δικών και περιμένουμε ξανά σε τελικό βαθμό να καταρριφθούν οι διατάξεις του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Όπως ξεκαθάρισαν σε έκτακτη συνάντηση με όλους τους βουλευτές του νομού, οι Σύλλογοι Αποστράτων, Λιμενικού Σώματος, Σώματων Ασφαλείας και των Τεσσάρων Νομών, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Στρατού και της Αεροπορίας, δεν πρόκειται να αποδεχτούν την κίνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ, την οποία χαρακτηρίζουν παράνομη και εξίσου αντισυνταγματική με τους νόμους που έχουν ήδη κριθεί. Παγιώνει αυτές που γίνονται παράνομα και αν θέλετε σε όλο το φάσμα των πράξεων αναπροσαρμογής, περιγράφονται όλα τα μνημόνια. Την ερχόμενη Παρασκευή κρίνεται σε τελικό βαθμό η τύχη των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, με τους απόστρατους να αναμένουν η απόφαση να αποτελέσει ταφόπλακα για κάθε παράνομη και αντισυνταγματική περικοπή. Παράλληλα, προετοιμάζονται για παγκρίτια σύσκεψη όλων των σωματείων στις 22 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο, ώστε να καθοριστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αντιδράσεών τους. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Ο αγώνας είναι ο χαμένος μόνο αυτός που δεν έχει δοθεί. Ο αγώνας που χάνεται είναι ο αγώνας του καναμπέ.